Πάνος. Είναι ο Γιώργος. Είναι ο Γιώργος. Είναι ο Ξενοφόνος. Και εγώ είμαι ο Μάκης. Λοιπόν, καλώς ήρθες σε αυτό το... Πώς είπαμε? Βλογκάδο. Βλογκάδο. Σε αυτή τη βλογκάδα. Είμαστε στα Τζουμέρκα. Λογικά. Τα υπέροχα χωριά τα Τζουμέρκα. Ή φτάνουμε τουλάχιστον. Ναι, ή σε λίγο θα είμαστε τουλάχιστον. Και θα προσπαθήσουμε σε αυτό το βίντεο να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου. Ναι. Και... Τρολάρουμε. Πάμε και βλέπουμε. Θα δούμε. Δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Προορισμός ακραίος. Τα Τζουμέρκα είναι πανέμορφα, λένε ότι όπου και να πας. Πάντα όπου και να πας, έχεις κάτι να κάνεις. Έχεις πολλά πράγματα να δεις, οπότε εμείς θα προχωράμε και ό,τι δούμε μέχρι να σβήσει ο ήλιος και όσο βλέπουμε θα πηγαίνουμε και θα δείχνουμε αξιοθέατα. Καλή διασκέδαση. Και πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάς εκεί που θες να πας. Γιατί άμα δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Δεν πάω σε γήπεδο της πλάκας. Μαλάκα, είναι μυθικό εκεί πέρα. Είναι της πλάκας. Είναι της πλάκας. Ρε, πας καλά. Θα πάμε πρώτα καταράχτη. Πάνω. Που έχω ακούσει πολύ καλό και έχω ξαναπάει. Δεν ισχύουν αυτά που ξέρω. Και μετά θα κατεβούμε μάλλον για το γήπεδο της πλάκας. Και μετά θα πάμε να ράξουμε να πάμε στο Σφίκα. Αυτό γιατί σε μια ταβέρνα. Ο Σφίκας τσίπησε τη μέλισσα. Τελικά ο Σφίκας την τζίπησε τη μέλισσα ή δεν την τζίπησε? Έχει γίνει αυτό το story, φίλε. Τίτλος, όντω. Με ένα ποδοσφαιριστή που τον έλεγαν Σφίκα, ρε. Και έβαλε γκολ κόντρα στη μέλισσα την ομάδα. Και γράφει τίτλο την επόμενη μέρα. Μάτι πανέγε με το λίγο κότσο αυτό. Μα εδώ στην Άρτα είναι αυτό. Ναι, και γράφει τίτλο την επόμενη μέρα. Ο Σφίκας τζίπησε τη μέλισσα. Πρέπει να έχει φαντασία για να είσαι ρεπόρτερ στην Άρτα. Ισχύει, ισχύει. Κατακτάξει και σέρες, μαλάκα, έπαιζε τώρα το Άγιο Πνεύμα. Η ομάδα που έπαιζε εγώ ήταν λεγόταν Χριστός και έπαιζε Χριστός με το Άγιο Πνεύμα. Μα την Παναγία, Χριστός με Άγιο Πνεύμα. Η Ιεροσυλλία. Αν είναι δυνατόν. Ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα. Μαλάκα και την κυριολογήσουν και δεν μπορούσε και να σου καλκώ και κάρτα διετής. Αν έρχνεις τα θεία ρε φίλες, είναι την ομάδα μου πρέπει ρε φίλες. Να ασχολούμαστε. Την άλλη δηλαδή, να το Χριστό σου. Ναι, ναι. Αυτό δεν τραβάει ομάδα. Την ομάδα, ναι. Δεν είναι άλλη, δεν πρέπει να σας παίζουν. Η πρώτη μας στάση, λοιπόν, θα ήταν το γεφύρι της πλάκας. Θα ανέβεις πάνω, Γιώργο. Ναι, λογικά θα ανέβει πάνω. Θα σκάσουν όλα. Οι ψοφοβίες, ακροφοβίες, ό,τι έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ηρωισμοί αλλού. Και εδώ που τα λέμε. Και εδώ που τα λέμε, έχουμε πολλές επιφυλάξεις για την αρχιτεκτονική. Έχει πέσει ήδη μια φορά, δηλαδή να είμαι εγώ και δεν φημίζουμε για την τύχη μου. Γενικώς. Στο στοίχημα παίζω να ξημερώσει και μένει νύχτα. Δηλαδή είμαστε, δεν μας θέλει. Τι? Θα ανέβεις πάνω, Γιώργο. Εννοείται πάνω. Δεν φοβάσαι. Καθόλου. Η ιστορία της γέφυρας της πλάκας ξεκινάει το μακρινό 1863. Σύμφωνα με το θρύλο, για το χτίσιμο του γεφυριού χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες αυγά από την περιοχή μαζί με ασβέστη και πέτρες. Ενώ ακούγεται ότι στέργησαν και έναν άνθρωπο στα θεμέλια του. Άλλοι ισχυρίζονταν ότι έβαλαν έναν Τούρκο και άλλοι μια επιλυτική κοπέλα από το χωριό Μονολίθι. Εντάξει, μιλάμε μαεστρία, πάρα πολύ όμορφο, αλλά τώρα φεύγουμε γιατί πρέπει να πάμε στον καταράχτη, ο οποίος είναι λίγο μακριά από εδώ και δεν θέλουμε να μας πιάσει νύχτα. Let's go!
αυτό πάμε σε κάτι φυσικό. Στο υψόμετρο των 1360 μέτρων είναι ο τελικός μας προορισμός. Οι δίδυμοι καταράκτες είναι το θέαμα που πραγματικά μας κόβει την ανάσα. Όσα πλάνα και αν σας δείξουμε, είναι πραγματικά λίγα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο της φύσης. Λοιπόν, παραλίγο πάνω σε να χάσει την κλειδί από τη στιγμή και να μείνουμε όσους καταράκτες. Πάλι καλά το βρήκαμε και τώρα πάμε να φάμε. Πάμε να φάμε. Εστιατόρια, στα Τζουμέρκα. Fine dining. Φάγαμε βροχή, χαλάζε. Τι. Πάμε να φάμε. Κάστε Γιώργο. Ποιο? Τι να πω ρε εδώ. Η ξεκούραση του πολεμιστή. Έχουμε πάει τα βουνά. Περιμένουμε το φαΐ τώρα σαν αρπακτικά. Άρε. Στα καλύτερα. Στα καλύτερα. Πώς φαίνεται το road trip? Φίλε τρομερό. Να μας βοηθήσει λίγο καιρός, καλά θα ήταν, αλλά δεν πειράζει. Πώς φαίνεται το πρώτο... η πρώτη που θα συμμετέχει σε κανάλι. Τι λοπτική σου εμφάνιση. Αμήχανε, αλλά δεν πειράζει. Κοίταξε. Θα μάθουμε, θα μάθουμε. Εννοείται. Είτε... Shoutout. Μπρο, είμαι ξύπνος από τις 10 η ώρα και ήρθα σε αυτό το road trip μόνο και μόνο... Φτάσαι εδώ. Μόνο και μόνο για να φάω. Μόνο και μόνο για να φάω ήρθα μαζί. Φτάσαι εδώ, εννοώ easy peasy measy dizzy. Easy peasy measy dizzy, που σας κολλάει κάθε φορά. Πεινάς. Ναι. Πώς θα το κάνεις το φαγητό? Τι, πόσο? Πώς θα το κάνεις το φαγητό? Ότι εξαφανίσω. Wash up. Workshop. Τι να πω ρε μαλακά, απλά έπρεπε να πας λίγο καλύτερα στον δρόμο. Τι ζαλιστικές. Κλασικά, εντάξει. Κλασικά. Πλά να κάνει με τότε. Τι κόμπος πάνω έδερ. Όχι απαραίτητα. Και με τον Κονιτσιώτη που ερχόμασταν το ίδιο. Και με τον Κόνι που ερχόμασταν όμως το ίδιο γινόταν παίζε. Οπότε φταίω κι εγώ. Άρα το βέσω λίγο. Πεινάς. Ναι, η ώρα είναι... 5 παρά, δεν έχουμε φάει τίποτα όλη μέρα. Θα ζήσουμε όμως. Όταν δεν έχεις φάει. Να, ευχαριστούμε. Μπούγκα. Μπορώ να φάω από μέσα πράγμα, όσο πιάτο. Το ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Για άλλη μια φορά φάνηκε ποιοι είναι οι άντρες και ποιοι είναι τα γυναικόπαιδα. Ποιοι είναι δυνατοί. Τρέχουν, ποιοι είναι δυνατοί και είναι παρόντες εδώ πέρα. Έχω μπροστά από την κάμερα και ξενοφώνω πίσω. Οι υπόλοιποι έχουν λυγίσει είτε από τη δύναμη της φύσης, είτε από τη δύναμη των παρορμήσεών τους, είτε από οτιδήποτε άλλο. Και πάντα σε κάθε οικοδόμημα υπάρχουν αυτοί που το κρατάνε και είναι τα θεμέλια και αυτοί που με την πρώτη στραβή τρέχουν πανικόβλητοι. Τους λύγει σε η βιολογική τους ανάγκη
Εντάξει. Εντάξει. Λίγοι μπορούν, οι υπόλοιποι. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Δεν μπορεί και όχι, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Όσους άντεξαν να μείνουν μέχρι το τέλος και να δουν ό,τι τρέλα κάναμε σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Αν δεν σας άρεσε, πάλι πατήστε like, εντάξει. Καλή συνέχεια και μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες κινήσεις μας, οι οποίες θα είναι συνταρακτικές.